με χέρια και μάτια υψωμένα προς τον ήλιο και μία προσευχή στα χείλη του. Ένα εξωτικό αρχίζει να λάμπει με μια εσωτερική λάμψη που ξεχύνεται και γιατρεύει τους ταλαιπωρημένους συντρόφους του. Ψέλνοντας ένα τραγούδι για τη δόξα, ένας νάνος κάνει μεγάλες κινήσεις με το τσεκούρι του για να πετσοκόψει τις ορδές των όρκς που έρχονται εναντίον του, εξυμνώντας τους θεούς του για την πτώση κάθε εχθρού. Ρίχνοντας μια κατάρα στις ορδές των απέθαντων, μια γυναίκα σηκώνει το άγιο σύμβολό της. Καθώς φως ξεχύνεται από αυτό, τα ζόμπι που κατακλείζουν τους συντρόφους της σπρώχνονται προς τα πίσω. Καλώς ήρθατε στο Dungeons and Dragons! Αυτό που μόλις ακούσαμε είναι η εισαγωγή στο Player's Handbook για τους κληρικούς. Clerics. Άλλη μία λέξη από τα ελληνικά και δεν μας δυσκολεύει. Οι κληρικοί λοιπόν είναι οι μεσάζοντες, να πούμε. Των θεών. Των θεών στους ανθρώπους. Δεν είναι ιερείς, είναι σούπερ ιερείς που οι θεοί τους έχουν επιλέξει για να κάνουν το θέλημά τους και τους έχουν εμφυσίσει με θεϊκή δύναμη, ενέργεια και φώτιση. Αμήν. Ιερείς με στεροειδή. Και λοιπόν, τι γίνεται με τους ιερείς. Να πούμε πρώτα τα βασικά. Οι ιερείς έχουν ένα D8 ζωή, συν το constitution πάντα, ένα πολύ φυσιολογικό. Τα saving throws τους είναι wisdom και charisma, οπότε το πιο λογικό, επειδή κάνουν και spells, είναι πρωτεύοντες, όχι δευτεράτζες, spellcasters, το οποίο σημαίνει ότι φτάνουν να πάρουν μέχρι και 9 level spell προς το τέλος του παιχνιδιού, αφού παίζεται κανένα 2 χρόνια. Και γι' αυτό το κυρίως χαρακτηριστικό τους είναι το wisdom. Μετά, το οποίο θέλω να πάρετε constitution, γιατί είναι και πολεμιστές, είναι κάτι σαν ιεροί πολεμιστές. Όχι παλάντινς όμως. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και το καρίσμα. Θα μπορούσε, γιατί το χρησιμοποιούν σε saving throws. Κάποιοι μπορούν να χρησιμοποιούν και το dexterity, άμα έχουν πιο έτσι, μαχητές ιερείς, ίσως. Του war, όπως θα πούμε μετά, ή του tempest, της θύελας. Και σε τι πρέπει να δώσουμε σημασία για το roleplay ενός ιερέα. Για το roleplay πάντα παίζει ένα ρόλο ένα πράγμα, η θρησκεία του. Ποιος είναι ο θεός του, ποια είναι η εκκλησία του, ποιο είναι το σύμβολό του, το θεϊκό, το θείο σύμβολό το του, άγιο σύμβολο. Το άγιο σύμβολό του. Holy symbol σε αγγλικά. Και πάντα πρέπει αυτό να το λαμβάνει υπόψη σε κάθε τι που κάνει, δηλαδή και για τα spells του και για, για τη συμπεριφορά του με τους συμπαίκτες του. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ποια είναι η σύνδεση με το θεό του. Ή τη θεά του. Γιατί του έδωσε αυτή την έξτρα, αν ξέρουμε δηλαδή. Α, ναι. Γιατί για δεν είναι ένας απλός ιερέας, ναι, και είναι ένας σούπερ ιερέας με κάπα και πετάει και ραβούς ή οτιδήποτε. Γιατί ένας κληρικός, ο λόγος που δεν είναι ένας ιερέας είναι γιατί έχει μια αποστολή. Είτε την έχει πάρει αυτό στα ίδια τα χέρια σε συνεννόηση με το θεό του, ή του έχει δώσει για κάποιο λόγο ο θεός του, τον έχει επιλέξει, είναι έτσι ο εκλεκτός του, για την αποστολή του. Ναι. Να συνεχίσουμε λοιπόν με το τι όπλα και ασπίδες παίρνει ένας κληρικός. Ένας κληρικός λοιπόν παίρνει απλά όπλα, simple weapons, και κάποιοι κληρικοί παίρνουν και martial, θα τα πούμε μετά. Είναι οι κληρικοί, ας πούμε, war tempest πάλι, αυτοί που παίρνουν και heavy armor, που δεν παίρνουν οι υπόλοιποι κληρικοί, παίρνουν μόνο light και medium, ελαφρύ armor και ασπίδες. Όταν λέμε simple, τι εννοούμε? Θα το πούμε αναλυτικά στο επεισόδιο που θα μιλήσουμε για τα όπλα. Εντάξει. Μετά τα classes έχουμε τα races και μετά θα πιάσουμε όλους τους μηχανισμούς του παιχνιδιού ένα προς ένα. Θα πιάσουμε όπλα, μαγικά, ξεκούραση, πολύ ακεί για να έχει πολλή συζήτηση. Λοιπόν, τι άλλο παίρνει ένας ιερέας ξεκινώντας? 2 skills. Από? Από ιστορία. History. Την ενόραση. Insight. Τα φάρμακα. Medicine. Την πειθό. Persuasion. Και φυσικά τη θρησκεία. Religion. Αυτά, πολύ μικρή λίστα σε σχέση με άλλες κλάσεις, έχω να πω. Πολύ σημαντικό το spell preparation, πρέπει πάντα να έχεις έτοιμα τα ξόρκια σου. Ναι, ο κληρικός είναι μια κλάση που πρέπει να κάνει prepare τα spells. Δεν μπορεί επί τόπου να κάνει όποιο spell ξέρει από αυτά που... όποιο spell θέλει από αυτά που ξέρει. Κάθε φορά μετά από ένα long rest πρέπει να λες ποια spells προετοιμάζεις για να έχεις μέχρι το επόμενο long rest. Και μπορείς να κάνεις μόνο αυτά. Μόνο εξαίρεση είναι τα domain spells. Αυτά που παίρνεις από το αρχέτυπο που διαλέγεις, που λέγεται Divine Domain, θεϊκό βασίλειο.
Ίσως. Πάνω κάτω αυτό είναι. Είναι η θεότητα, είναι η εκκλησία σου. Ναι, ναι. Αυτό βγαίνει. Η θεότητα που ανήκει θα έπρεπε να βγαίνει. Τώρα γίνεται το ανάποδο. Διαλέγει domain και από το domain διαλέγει μια από τι θεότητε. Ή τέλος πάντων έχει να κάνει και με το setting στο οποίο παίζει, στην ιστορία, όλα αυτά. Που είσαι στην έρημο, έχει άλλου θεού. Στην Νορβηγία έχει άλλου θεού, α πούμε. Ή στο Forgotten Realms ή οπουδήποτε. Ναι, αυτό είναι το domain. Και το μετά domain. Υπάρχει ναι. Ο κάθε ένα θεό που είναι άλλη ιστορία αυτή. Τώρα, ένα κληρικό διαλέγει domain στο level 2. Στο δεύτερο επίπεδο κάνει την επιλογή. Και αυτό πιο νωρί από τι υπόλοιπε κλάσει, όπω και ο Τρίγκη δεν ήταν, που διαλέγει. Μάλιστα, ναι. Αλλά δεν έχει καμία άλλη επιλογή. Μετά τελείωσε. Α, παραχτό, πίσω. Διάλεξε αυτό. Δεν έχει άλλη επιλογή, ναι, όντω. Πάντα απλά μεγαλώνει το level του στα σπέλ. Ναι, spells. Μετά παίρνει spells, παίρνει ιδιότητε, παίρνει cantrips. Εντάξει, μετά γίνεται ο ίδιο Θεό και λέει στον Θεό το πάνω, έλα, φίλε, κατέβα, καθάρισε. Ναι, τώρα θα πιστεύω σε μένα. Κάνε βρούμε εσύ. Και α δούμε ποια είναι τα domains. Λοιπόν. Έχουμε 7 domains, πρέπει να είναι τα περισσότερα που έχει οποιαδήποτε κλάση να διαλέξει. Και λογικό μου ακούγεται από τη στιγμή που υπάρχουν τόσοι θεοί. Ναι, και από τη στιγμή που είναι η μόνη επιλογή που πρέπει να κάνει στην ουσία, οπότε... Γιατί όχι. Έχει να κάνει με το Pantheon άλλωστε. Να πούμε ότι, ανάλογα με το ποιο domain, δηλαδή αρχέτυπο πάρεις, πέρα από το θεό που παίρνεις πακετάκι, παίρνεις και κάποια domain spells, όπως είπαμε, τα οποία δεν τα κάνεις prepare, είναι τα μόνα που δεν γίνονται prepare. Τα έχεις ανά πάσα στιγμή, μπορείς να τα κάνεις. Και παίρνεις στο Channel Divinity, για το οποίο δεν μιλήσαμε, και θα μιλήσουμε στο τέλος, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό του κληρικού. Παίρνεις μια ιδιότητα του domain. Που έχει να κάνει με την θεϊκή παρέμβαση, φαντάζομαι. Ναι, αυτό το Channel Divinity, αυτό το που είσαι αγωγός της θεότητας, αυτή είναι η, ναι. Η μετάφραση. Αγωγός της θεϊκής ενέργειας, μάλλον. Ξεκινάμε από τον ξέρωλα μας. Το domain της γνώσης, knowledge domain. Αυτός παίρνει κυρίως spells που έχουν να κάνουν με τη γνώση. Αναγνώριση, identify, command εντολή, suggestion πρόταση. Είναι ο τύπος που ξέρει δηλαδή και γλώσσες, ξέρει ναι. Και... πράγματα της περιοχής, φαντάζομαι, βλέπει καλύτερα, γνωρίζει ναι. Πράγματα παίρνει για την ιστορία. Παίρνει το Speak with the Dead, εκεί μπορεί να μιλήσουμε νεκρούς από ένα level και μετά, παίρνει το Arcane Eye. Αλλά αυτό που παίρνει στο δεύτερο επίπεδο, σαν Channel Divinity, είναι το Knowledge of the Ages, τη γνώση των αιώνων, που απλώς σου δίνει 10 λεπτά προφήσεις με ένα οποιοδήποτε εργαλείο να είσαι ικανός να το χειριστείς ή skill. Α, ότι ναι, γιατί... θες να κάνεις κάτι εκείνη την ώρα, πώς θα το κάνεις, α, θα κάνω knowledge of the ages και θα ναι. Το μάθω κατευθείαν. Θέλω ας πούμε να διαρρήξω και δεν έχω rock στο party. Μισό λεπτό, έλα θεέ μου, κάνε με διαρρήκτη. Για 10 λεπτά είσαι ο τέλειος διαρρήκτης, ας πούμε, είσαι proficient. Ναι, είναι λίγο σπάσιμο νομίζω, το σπάει λίγο. Αλλά... Ναι, αλλά το δικαιολογεί με το ότι παίρνει γνώσεις. Ναι. Μετά τον ξερόλα έχουμε το life domain, τη ζωή. Α, είναι ο καλούλης μας. Ναι, είναι... Αυτός είναι ο κλασικός που ξέραμε παλιά, ο healer μας. Αυτός που θα μας κάνει καλά, ναι, αυτό που το... πάντα ψάχνουμε και λέμε μα γιατί δεν τον έχουμε κάθε φορά να τον χρειαζόμαστε. Όλα τα spells είναι heal, cure, bless, δηλαδή θεραπεία και... Βοηθάει να μην πεθάνει κανένας. Ναι. Και... Channel Divinity που παίρνει στο δεύτερο επίπεδο, preserve life, διατήρηση ζωής, που είναι και αυτό ένα heal. Και αυτό σε γιατρεύει, άρα έχει ένα pool, τέλος πάντων, hit points που μοιράζει σε όλους που είναι σε μια ακτίνα. Νομίζω έχει ο συγκεκριμένος πάρα πολλούς τρόπους να εξηγήσει απλά τη θεραπεία. Ναι, θεραπεύει πληγές, θεραπεύει δηλητήρια, θεραπεύει πράγματα, θεραπεύει θάνατο προς το τέλος, θεραπεύει τους πάντες, κάνει και raise dead από το ένα το επίπεδο και μετά. Λοιπόν, επόμενο είναι... Τη φύση, nature. Δρύδες. Ναι. Druid is not you. Είναι το multiclass με τους δρύδιδες. Όλα του τα spell είναι φιλία με ζώα, μιλάω με ζώα, μεγαλώνουν φυτά, μεγαλώνουν τέτοια. Οπα. Δηλαδή από εδώ και πέρα η κληρική είναι κάτι, όπως λέγαμε με τους... Με μια άλλη κλάση, ποια ήταν η άλλη κλάση? Οι Rangers. Ναι, που παίρνει κάτι από άλλες κλάσεις. Ναι, ο Δρύδης ήταν που είχε κάποια, αλλά ήταν στα expansions μόνο αυτό. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο όπου κάθε κληρικός παίρνει κάτι από μια άλλη κλάση. Ναι, αυτό με τα domain, αν θες τον κλασικό κληρικό πας για life domain σίγουρα, ζωής, τίποτα άλλο. Αλλά αν θες τώρα να πάρεις και κάτι από άλλες κλάσεις, π.χ. μπορείς να πας
Όχι, πριν από αυτό. Π.χ. να πούμε ότι το Channel Divinity του είναι Charm Animals and Plants. Είμαστε μέσα στη φύση, μιλάμε με τα ζώα, τα βάζουμε να κάνουν πράγματα για μας. Είναι φιλικό για σένα, π.χ. βλέπεις ένα σαρκοφάγο φυτό, ας πούμε. Μπορεί να το κάνεις charm και να είναι φιλικό και να μην σε φάει. Λέω εγώ τώρα. Να φάει τη μύγα δίπλα, ξέρω. Ναι, ξέρω. Λοιπόν, αμέσως μετά Tempest της Θύελλας. Αυτή η κληρική είναι λίγο σαν wizards, ας πούμε, που έχουν μόνο spell με κεραυνούς και αστραπές και βροντές και καταιγίδες. Μήπως είναι λίγο θυμωμένοι. Μπορεί. Έχουνε temper είναι. Και είναι tempest. Είναι. Και στο δεύτερο level παίρνει το destructive wrath, την καταστροφική οργή, η οποία είναι πολύ έτσι δυνατό όνομα για κάτι που παίρνει στο δεύτερο επίπεδο. Το οποίο απλά ρίχνεις κεραυνούς. Απλώς όταν ρίχνεις κεραυνούς, κάνεις μέγιστη ζημιά χωρίς να ρίχνεις το ζάρι. Δηλαδή αντί για 1-6, κάνεις 6. Α. Αλλά αυτό μόνο όταν κάνεις το, ξέρεις, το Channel Divinity, δηλαδή μια φορά ανάμεσα σε κάθε rest. Δεν είναι κακό αυτό για μερικά quests. Όχι, δεν είναι. Επόμενο domain. Trickery domain. Έχουμε... Της, πώς το λέει, απάτης. Το έχεις εδώ. Ναι, αυτή που είναι η απατεωνίσκη, ναι, της παρέας. Μήπως είναι rogues. Οι απατεώνες λοιπόν κληρικοί. Παίρνουν κάτι από ρογκ αυτοί. Παίρνουν κάτι από ρογκ. Παίρνουν πολλά charm person, disguise self, είναι άλλα. Mirror image, dispel magic, είναι polymorph. Είναι η πολιτική της υπόθεσης. Εντάξει, τους πολιτικούς εγώ τους λέω rogues. Η θεατρίνη. Ναι, οκ. Okay. Να πήγε για παράδειγμα που το Channel Divinity σου κάνει κάτι σαν mirror image. Σαν mirror image κάνεις ένα duplicity λέγεται, που κάνεις ένα αντίγραφο του εαυτού σου. Perfect illusion του εαυτού σου λέει κρατάει ένα λεπτό. Τέλος πάντων. Τελευταίο domain. Είναι το domain του πολέμου. Αυτοί είναι οι fighters. Ναι, όντως, αυτοί είναι οι fighters. Ό,τι παίρνουν είναι για fighting, magic weapon, crusaders mantle, freedom of movement, stone skin, προστατευτικά πολύ spells, ασπίδες τέτοια και αυτοί που χρησιμοποιήσουν heavy armor και martial weapons. Δηλαδή είναι εντελώς πάω να κάνω. Είναι αυτοί που θα κάνουν, ναι, είναι αυτοί που θα κάνουν τους άγιους πολέμους τους. Είναι αυτοί που θα πάνε και θα σκοτώσουν για τη θρησκεία τους. Ναι, και... κάπως έτσι ας πούμε. Είναι τρελό. Αυτό το Channel Divinity τους είναι το Guided Strike, το καθοδηγούμενο χτύπημα. Χτυπάνε λίγο πιο καλά. Που δίνεις, ναι, δίνεις συν 10 στο ρόλο για να χτυπήσεις. Δηλαδή είναι σχεδόν αδύνατο να χάσεις πραγματικά. Είναι σε φάση ότι θα χτυπάω πάντα όταν το κάνω. Και ακόμα πιο τέλος, γιατί ξεχάσαμε το 7ο. Είναι το domain του φωτός. Light domain. Είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τη φωτιά. Ναι, εγώ περίμενα από το όνομα ότι ασχολούνταν με το φως, σαν να σε φάση ότι ξέρεις, φωτίζω, κάνω, διαρρυκνύω το λόγο του Θεού, αλλά τελικά το έχουν βάλει ότι φωτιά. Είναι δηλαδή αυτοί που θα κάψουν μάγισσες και μάγους, κάτι σαν τη Μελισάνδρε ένα πράγμα. We choose the true God or the false. Behold the fate of those who choose the darkness. Εννοείς ότι βγάζουν έξω τα... Όχι, θα μπορούσε, αλλά όχι. Ναι, βασικά είναι αυτοί που ξέρουν όλα τα fire spells. Fairy Fire, Scorching Ray, Flaming Sphere, Fireball, Fire, Fire, Fire. Είναι κάτι σαν mages της φωτιάς, όπως ήταν οι Tempest mages του ηλεκτρισμού, ας πούμε. Ναι. Του θάρτου ήλιου κεραυνού. Είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στην κάθαρση με τη φωτιά. Καλά παιδιά, not. Και το Channel Divinity τους δίνει Radiance of the Dawn, τη ακτινοβολία του ξημερώματος. Που είναι ένα ιδιαίτερο όνομα για μια πολύ δυνατή φωτιά. Κι όμως όχι. Τι είναι? Είναι ότι μπορούν να καθοδηγήσουν το φως του ήλιου για να φωτίσουν περιοχές και να κάνουν ζημιά στους εχθρούς. Να το συγκεντρώσουν σαν τους καθρέφτες του Αρχιμίδη. Για μια φορά λοιπόν είναι όντως του φωτός. Ναι, για το... πλάκα, ναι. Βέβαια χρησιμοποιούν τη φωτιά του ηλίου, αλλά... Εντάξει, ναι. Λεπτομέρειες. Λοιπόν, τι δεν είπαμε μόνο... Πριν κλείσουμε εμείς, δεν είπαμε το Channel Divinity. Ναι, γιατί τώρα λέμε για το Channel Divinity, το αναφέραμε τώρα σε κάθε ναι, domain. Σε κάθε domain, αλλά υπάρχει και ένα Channel Divinity που παίρνει σε ένα εξάρτητο domain. Το παίρνουν όλοι. Όντως. Ναι, είναι το Turn Undead. Το περίφημο Turn Undead από την πρώτη version υπάρχει ακόμα.
Και υπάρχει για όλους τους κληρικούς. Ναι, για όλους ανεξαιρέτως. Και τι κάνει, σηκώνει το σύμβολό σου. Γιατί όπως είπαμε, πάντα έχεις ένα σύμβολο. Λες, είπα γιο πίσω μου, Σατανά! Βασικά λες μια προσευχή, αλλά δεν πειράζει, δεν μπορεί να είναι καθίσει προσευχή. Ναι, ναι. Και όλα τα undead πλάσματα εντός μιας ακτίνας την κοπανάνε. Γιατί το turn εδώ πέρα σημαίνει τους, πραγματικά τους κάνει να στρίβουν. 180 μοίρες στροφή, ναι, ναι. Και έτσι. Και πρέπει να φύγουν μακριά σου. Μπορεί να κάνουν dash, μπορεί να κάνουν dodge, αλλά πρέπει να την κοπανίσουν και να απομακρυνθούν από σένα. Έρχομαι, ας σκατάζω, ας σκατάζω, έχει κάνει turn undead. Ωραία, να την κάνουμε, παιδιά! Ναι, αλλά βέβαια αυτό. Αυτό γίνεται destroy undead από το 5ο επίπεδο και μετά. Νωρίς δεν είναι το 5ο level. Κοίτα, εντάξει, δεν καταστρέφεις τους πάντες. Καταστρέφεις άτομα με challenge rating πολύ κατά από σένα. Και ένα πράγμα θα πούμε μόνο για τα μεγάλα levels που μας έκανε εντύπωση. Τη θεϊκή παρέμβαση. Είναι το hotline με το Θεό. Το divine intervention. Είναι εκεί που καλείς το Θεό σου και λες, Θεέ μου, έλα να καθαρίσεις. Να πούμε ότι αυτό γίνεται στο 10ο επίπεδο και μετά, δεν το παίζω το καλημέρα. Και φυσικά μπορεί να μην πετύχει, γιατί έχει να κάνει πάντα με το αντίστοιχο ζάρι που θα ρίξεις και πόσο θα φέρεις και, αν, και πώς θα το κάνεις, αν ο DM ας πούμε το επιτρέψει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά όταν φτάσεις βέβαια στο 20 level, απλά του λες ναι, τσάκω εδώ τώρα ένα divine intervention. Στο 20 level είσαι... Είναι θερματισμένος πλέον, είπαμε. Ναι, είσαι δίπλα σχεδόν στο Θεό, είσαι το τσιράκι του πλέον. Το δεξί του χέρι, έχεις ανέβει πάνω και το έχεις κάνει και δύο τζούρες μαζί, ας πούμε. Ναι, τον έχεις δει και λίγο από κοντά, ας πούμε, οπότε δεν χρειάζεται να τον παρακαλέσεις και πολύ, έρχεται κατευθείαν. Να πούμε ότι βέβαια αυτό, επειδή είναι πολύ ισχυρό, βασικά τι γίνεται. Πολλοί DMs έχω ακούσει το χρησιμοποιούν και παίχτες πολύ σπασμένα. Σε βάση κατεβαίνει ο Θεός μου και... Κόβει κόλους, ξέρω εγώ, του σκοτώνει όλους ή με παίρνει ένα σύννεφο σαν τον κόκκι και με φεύγω. Αλλά στην πραγματικότητα, συνήθως αυτό που προτείνει και το Player's Handbook να γίνει, να κάνει το DM, είναι ότι ο Θεός κάνει το εφέ κάποιου spell ξορκιού του κληρικού. Δεν κάνει ό,τι να είναι. Είναι απλά ένα πολύ δυνατό spell το οποίο δεν θα αποτύχει γιατί είναι θεϊκό. Ναι, δεν είναι ας πούμε καλείς ο Θεό και κάνει ένα turn undead για σένα. Διώχνει τους εχθρούς σου. Δεν είναι ότι κατεβαίνει ο Θεός σου και ανατινάσει το κάστρο με τους undead και κερδίσει αυτό το quest, ας πούμε, που έχω ακούσει και να πεις κάτι παντελώς τρελά. Επίσης κάτι πολύ... Ή καλά, ίσως στο 20 level να συμβαίνει, αλλά... Και γίνεται μια φορά κάθε 7 μέρες. Αυτό. Σε 20 level το ανατινάσεις μόνο στο κάστρο με τους undead, τώρα εντάξει. Ναι, όντως, μια φορά κάθε 7 μέρες είναι αρκετά... Ναι, ώστε να μην είναι πολύ σπασμένο. Περιορισμένο, ναι. Καλά, και πάλι δεν έρχεται πάντα. Και αυτό γίνεται και με ζάρι κιόλα. Δηλαδή πέφτει ένα ζάρι και υπό άλλες συνθήκες κατεβαίνει και ο Θεός. Γιατί αλλιώς σου λέει να. Άρα είναι κάτι το οποίο έχει περιοριστεί πολύ λόγω του πώς το χρησιμοποιούσαν οι παίκτες και ο DM αντίστοιχα σε παλιότερες εκδόσεις. Ίσως. Ίσως, δεν ξέρω. Πείτε μας άμα ξέρετε. Ναι, άμα ξέρετε παλιότερες εκδόσεις και έχετε παίξει πιο παλιές εκδόσεις, ξέρετε την πρώτη που την έχουμε παίξει κι εμείς. Άμα ξέρετε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πείτε μας τι γινόταν. Τι γινόταν στην πρώτη, θυμάσαι. Στην πρώτη έκδοση, από ό,τι θυμάμαι, ήταν στην ελεύθερη κρίση του DM. Δεν θυμάμαι να υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο κανόνα για να ζητάς το Θεό σου. Οπότε καλά, εκεί γίνονταν πολλά τρελά πράγματα. Αλλά απ' την άλλη, υποτίθεται πως οι Θεοί δεν πολύ ασχολούνταν κιόλας, οπότε μπορείς να πεις το Θεό σου. Άρα τότε είχε να κάνει καθαρά με το story. Ναι, εδώ τώρα είναι λίγο πιο mainstream τα πράγματα. Οι Θεοί μπλέκονται. Έχουμε σε άλλη εποχή, έχουμε άλλα τώρα, ξέρεις. Ζούμε σε εποχές που το fantasy είναι ότι οι θεοί πλέκονται με τις ζωές των ανθρώπων. Οπότε και η πέμπτη έκδοση του D&D αναγκαστικά τα έχει όλα αυτά μέσα για να είναι με τους καιρούς. Καθώς οι θεοί είναι πλέον πιο ανθρώπινης υπόστασης. Αυτό που έχω να πω όμως για το πρώτη έκδοση και να κλείσουμε εμείς για να μιλήσει η καλεσμένη μας η Ελένη, άλλη, είναι ότι το turn undead στην πρώτη έκδοση του D&D ήταν κάτι σαν cantrip. Δεν υπήρχε όλο αυτό το πράγμα που πρέπει να έχεις το συμβόλαιό σου, να πεις την προσευχή. Ανά πάσα στιγμή, όσες φορές ήθελες, μπορείς ο κληρικός σου να πει κάνω turn undead. Ήτανε κάτι. Ήταν cantrip, ναι. Όπως αυτό που λέμε και τώρα cantrip. Κάποια spells νομίζω ήταν spells για όλους τους κληρικούς. Δεν είχε σχέση το domain. Ναι, δεν είχε domain τότε γενικά. Δεν υπήρχε domain στην πρώτη έκδοση. Ήταν ο κληρικός. Αυτά. Και πάμε στην Ελένη. Οπότε ας υποδεχτούμε την Αιλίν. Την ήδη από τα session μας ή αλλιώς η παπαδιά των Table Heroes. Γεια σας και πάλι. Γεια σου και πάλι.
Σήμερα λοιπόν μιλάμε για τους κληρικούς. Πες μας, έχεις παίξει με κληρικούς, πέρα που έχεις κάνει τον κληρικό στα πρώτα μας επεισόδια. Για να με έχετε φέρει εδώ πέρα, θα έχω παίξει κληρικό, δεν γίνεται. Ναι, έχω παίξει κληρικό. Ίσως ο μεγαλύτερος μου χαρακτήρας που έχω παίξει μέχρι τώρα είναι κληρικός. Τι ύψος είχε? Που ήταν ο μεγαλύτερος κληρικός. Ήταν έλφο, οπότε ήταν σχετικά ψηλή. Τι level, πέρα την πλάκα. 16 level, άμα θυμάμαι καλά. Πήγες πολύ μακριά. Έφτασες και ένα του level spell. Ναι. Okay, άρα έχεις πολλά να μας πεις για high level play, λοιπόν. Για αρχή, πες μας, πόσο δύσκολο γίνεται από το 5ο level και μετά να συντονίσεις έναν κληρικό. Εάν αυτό είναι δύσκολο. Γιατί εμείς, ας πούμε, θεωρούμε ότι είναι μια σχετικά, straightforward κλάση και απλοϊκή συγκριτικά με άλλες. Οπότε πες μας γι' αυτό. Παίρνεις ουσιαστικά ανάλογα με το κληρικό που θέλεις να φτιάξεις όταν αποφασίσεις να φτιάξεις κληρικό. Παίρνεις τα αντίστοιχα skills ανάλογα με το domain που έχεις διαλέξει. Mm-hmm. Οπότε βασίζεται στο τι αποφάσισες να φτιάξεις για το πόσο δύσκολο θα είναι ή όχι. Άρα συμφωνείς με την Ευαγγελία ότι από τη στιγμή που θα διαλέξεις domain, ναι, δεν έχεις τίποτα άλλο να σκεφτείς και να επιλέξεις και είναι όλα μετά ένα σιδηρόδρομος? Εντάξει, δεν είναι όλα ένα σιδηρόδρομος με το D&D. Έχεις κάποια άλλη επιλογή, κάποια άλλη διακλάδωση μετά το domain? Όχι, αλλά πρέπει να παίξεις τον χαρακτήρα σου σωστά. Γιατί πολλές φορές μπορεί να αποφασίσεις να κάνεις κληρικό και να παίξεις τον κληρικό σαν wizard, πες, ή sorcerer ή οτιδήποτε, και απλά να κάνεις casting τα spells και να ξεχάσεις λίως το γεγονός ότι έχεις skills από το domain σου. Είπες ότι μπορεί κάποιος κληρικός ξαφνικά να ξεχάσει ότι έχει και skills από το domain του. Είναι δηλαδή εύκολο κάποιος να θεωρήσει ότι ξαφνικά είναι ο μάγος, ας πούμε, της υπόθεσης ή ο ρογκάς? Ανάλογα με το domain δεν πάντα. Δεν θα ρογκάς τόσο όσο το... Το λέει για το trickery domain, το λέει. Ναι. Ναι, αλλά παρόλα αυτά καστάρεις πολλά spell. Ο cleric έχει spell. Γι' αυτό λέω ότι θα μπορούσε άνετα να ξεχάσει τελείως τα spell που... Όχι μόνο τα skills που έχει σαν... Αυτά που παίρνουν το channel divinity, εννοείς, και ναι, τα... Και απλά να βασιστεί σε μάχες και τέτοια μόνο στο γεγονός το ότι ξέρεις, έχω αυτά τα spell και αυτά θα χρησιμοποιήσω και τίποτα άλλο. Φυσικά αυτό γίνεται και σε πολλές κλάσεις οι οποίες είναι spell casting, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι μάγοι, δηλαδή έχουν και άλλα skills extra. Okay, τώρα μου δίνεις λοιπόν μια πάσα για την επόμενη ερώτηση, που είναι πώς κατά τη γνώμη σου είναι ο σωστός τρόπος να κάνεις roleplay ένα κληρικό. Αφού μας είπες τους λάθος τρόπους. Ανάλογα το domain που θα πάρεις και τι alignment θα είναι. Αυτό είναι ο κύριος κανόνας για το πώς θα παίξεις σωστά τον κληρικό σου. Γιατί άμα διαλέξεις έναν π.χ. στο Tempest domain, mm-hmm, οι περισσότεροι θεοί που έχουν είναι chaotic, άμα θυμάμαι καλά. Σαν την Umberly. Οπότε από τη στιγμή που ο θεός τον οποίο πιστεύεις και παίρνεις τη δύναμή σου είναι chaotic, εγώ πιστεύω ότι θα είσαι influenced από αυτόν τον θεό, οπότε θα πρέπει ο χαρακτήρας επίσης να είναι chaotic. Αλλά... Δεν λέω ότι είναι αναγκαστικά απαραίτητο, αλλά πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα πιστεύεις σε αυτόν τον θεό, θα πιστεύεις και σε αυτά που διδάσκει και αυτά που... Okay, κατάλαβα. Άρα είναι με βάση τη θεότητα και το alignment. Αν και είχαμε την εντύπωση ότι το alignment έχει ατονίσει απίστευτα στην πέμπτη έκδοση, δεν το χρησιμοποιούν ιδιαίτερα έως καθόλου. Είναι ανάλογο το DM. Κάποιοι DM είναι πολύ free με το alignment, οπότε δεν είναι απαραίτητο το πώς. Και δεν είναι απαραίτητο να ακολουθείς το alignment που διάλεξες, αλλά κάποιοι άλλοι DM θα σου κάνουν punish άμα ακολουθήσεις το λάθος. Ναι, αυτό μου θυμίζει την πρώτη version που έπαιζα εγώ, που
ήταν υποχρεωτικό σε σημείο δηλαδή σε το μαζοχισμού να ακολουθείς το alignment και άμα έκανες οτιδήποτε εκτός alignment. Όχι, στην πρώτη έτσι ήταν. Εγώ σου έπρεπε στην πρώτη τώρα. Δεν είναι σε έχανες εντελώς το favor του Θεού σου. Έτσι και έκανες σου εκτός alignment. Όχι. Θεωρώ ότι σε ένα τελικό θα έπρεπε. Αλλά θα πάρεις είτε πάνεις είτε reward άμα ακολουθήσεις το alignment σου κατά κάποιους DM. Όχι στην πέμπτη λέμε τώρα. Εσύ μιλάς για την πέμπτη, εγώ μιλάω για την πρώτη, ας ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι 40 χρόνια διαφορά μεταξύ τους. Σαν κληρικός βέβαια δεν θα έπρεπε να είναι λίγο πιο έντονο αυτό το στοιχείο με το alignment. Ναι, αλλά αν δεν παίζει καθόλου στο campaign το alignment. Επειδή είναι κληρικός δηλαδή, είναι κάτω από το Θεό συγκεκριμένα. Σχέση με τις υπόλοιπες κλάσεις. Δηλαδή οι κλάσεις. Σχέση με τις υπόλοιπες κλάσεις. Ο κληρικός και ο Paladin θα πρέπει να είναι αυτοί που θα πρέπει να ακολουθούν το alignment περισσότερο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες κλάσεις. Okay, θα το πάρω τώρα μια πάσα από πολύ πιο πριν που μίλησε για το Tempest και ναι. Θα πούμε λίγο για τα domains. Να σου πω καταρχήν τη δικιά μας, έτσι, τη δικιά μας προσέγγιση στα domain και να μας πεις αν συμφωνείς ή διαφωνείς ή έχεις κάποια άλλη άποψη. Εμάς η εντύπωση ήταν ότι με τα domain κάνεις κάτι σαν multi-class και θα σου πω τι εννοώ. Το knowledge domain όχι τόσο. Το life domain για μας ήταν ο παλιός καλός κληρικός ο healer. Το light domain μας φάνηκε σαν mage με έμφαση στο fire. Το tempest domain σαν mage με έμφαση στο thunder, στο κεραυνό. Το nature domain σαν multi-class εδρίδι. Το trickery domain σαν multi-class rock. Και το world domain σαν multi-class fighter. Αυτά έχουμε να πούμε για τα 7 domains εμείς. Αυτά είπαμε δηλαδή στο δικό μας μέρος στην αρχή. Ναι. Ναι, άμα το σκεφτείς. Αυτό ουσιαστικά με το domain που θα διαλέξεις μπορείς να πάρεις κάποια έξτρα δωράκια όπως παίρνουν και οι άλλες κλάσεις για παράδειγμα στο κληρικό σου. Τύπου multi-class. Μπορείς να το δεις με αυτή την προοπτική, ναι. Τώρα μπορεί κάποιοι να μην συμφωνούν μαζί μας, αλλά ναι, μπορείς να το δεις με αυτή την προοπτική ότι άμα θέλω να κάνω έναν κληρικό ο οποίος να είναι σαν τον Thor και να ρίχνει κεραυνούς και να κάνει cold lightning και οτιδήποτε. Ναι, γιατί παίρνει το cold lightning συγκεκριμένα, νομίζω το παίρνει αυτό το spell. Ναι, έπαιξε. Thunder wave και... Ένα από τα αγαπημένα μου spell όταν έπαιζα κληρικό. Α, ήσουν και εσύ τέτοια από αυτές. Αφού είχαμε αποφασίσει με μια φίλη που είχε πάρει το cold lightning να κάνουμε chain reaction και να είναι μία από τη μία πλευρά και άλλη από την άλλη. Πώς δουλεύει αυτό με τους νόμους φυσικής? Ουσιαστικά η μία έριξε το lightning και η άλλη απ' την άλλη και οτιδήποτε βρισκόταν ανάμεσα ήτανε. Είχε μαγνητικό πεδίο, οκ, το πιέζα. Πού δεν είχε μαγνητικό πεδίο, απλά παίζαμε μεταξύ μας. Εντάξει, αλλά σύμφωνα με τη φυσική... Σταμάτα με φυσική, δεν υπάρχει φυσική, εδώ πέρα μιλάμε για μαγεία. Το θέμα είναι ότι αυτό ενισχύει η άποψή μας περί αυτού του εντός εισαγωγικών multi-class, ενισχύει την... τον κίνδυνο που έλεγε η Ελίνα ότι κάποιος μπορεί να ξεχαστεί το ότι έχει spells κληρικού. Όχι, τα skills που λέω ουσιαστικά όταν παίρνεις τα spells του μη κληρικού μπαίνουν στα spells σου, οπότε μπορεί να αποφασίσεις. Τώρα όλο αυτό που λέω είναι μια μικρή περίπτωση που μπορεί να συμβεί, τουλάχιστον σε μένα είχε συμβεί στην αρχή που έπαιξε κληρικό. Γιατί είχα μόλις σταματήσει να παίζω wizard και αποφάσισα να παίξω κληρικό. Και επειδή δεν είχα συνηθίσει αυτή την κλάση όταν είχα παίξει πρώτη φορά το κληρικό, το είχα δει πιο πολύ σαν wizard παρά σαν κληρικό. Έκανα heal. Δεν ήταν ότι δεν έκανα heal. Δεν πεθαίναν οι άνθρωποι. Ξέχναγες, ας πούμε, να προσευχηθείς ο Θεός σου και τέτοια. Όχι, εντάξει. Ήταν λίγο... Έκανα, προσευχόμουν στη Θεό μου. Άσχετα το ότι υπήρχε μεγάλο backstory. Δεν έκανα τα skills... Δεν θυμόμουν να κάνω τόσο τα skills που έχει το Tempest. Μάλιστα. Και με βάση αυτό που είπες τώρα για την backstory μου, θα σου μια πολύ ωραία πάσα εμένα για να σε ρωτήσω ποιο είναι κατά την άποψή σου ένα καλό backstory για κληρικό. Γιατί το βιβλίο λέει ας πούμε ότι μπορείς απλά να λέει ας πούμε να δώσεις μια έμφαση στην σύνδεσή σου με τους θεούς. Το Player's Handbook λέει ότι ήσουν ένας ιερέας που για κάποιο λόγο ο Θεός έκανε εκλεκτό και... Ναι, ή εσύ τέλος πάντων έκανες μια συμφωνία και έναν όρκο με τον Θεό, όπως η Paladins ας πούμε.
Αλλά ποιο είναι για σένα ένα κατάλληλο backstory? Αυτό είναι ανάλογα το domain πάλι. Γιατί θα μπορούσες, άμα έχεις nature domain, να είσαι απλά ένας ερημίτης. Άμα είσαι knowledge domain, μπορείς να είσαι βιβλιοθηκάριος ή οτιδήποτε, κάποιος ο οποίος είχε μεγαλώσει σε μια βιβλιοθήκη. Αλλά πόσο βιβλιοθηκάριος θα ανακαλύψει ξαφνικά το Θεό που θα γίνει σούπερ ιερέας του, ας πούμε? Ναι, αυτό ουσιαστικά θέλουμε να δούμε. Μέσω των βιβλίων. Μπορεί ο Θεός να το εμφανιστεί, όντως. Να διαβάσει για αυτόν τον Θεό, δεν ξέρω. Α, τον ανακαλύπτει ο Θεός. Είναι έξυπνο αυτά. Ότι... Ξέρεις κάτι, αυτός έχει πολύ δίψα για γνώση και ουσιαστικά το domain του knowledge είναι βασισμένο σε αυτό. Οπότε επειδή είμαι ο Θεός της γνώσης, θα τον κάνω κληρικό. Σκεφτόμαι τους θεούς τώρα να κάθεται και να λένε «Μην τον αφήσεις να γίνει wizard! Μην τον αφήσεις να γίνει wizard!» Σκεφτόμαι το life domain να είναι ένας νοσοκόμος, ας πούμε, για νοσοκόμα εκεί και να κάνει συνέχεια heal και να σκάβει ο θεός «Έκανες 552 heal! Τώρα μπορείς να γίνεις cleric μου!» Ναι, λέμε λόγω. «Κάνε heal τον κόσμο!» Achievement unlocked. Και δεν έχουμε μόνο τα βασικά domain που αναφέρατε, υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν, όπως... απλώς αυτά τα 7 είναι στο Player's Handbook. Η ανάσα δεν είναι κανένα από όλα αυτά. Η ανάσα είναι Forge. Δεν, κοίτα, είχε τόσα πολλά στο Player's Handbook αυτή τη φορά που δεν ασχοληθήκαμε καν να δούμε τι υπάρχει σε expansions και αν υπάρχει και πόσα υπάρχουν. Δηλαδή, μας καλύψαν τα 7. Λογικά, γνωρίζοντας την Αθηνά, θα είναι από το Tassas το Forge. Και είναι από το Xanathar. Oh! Okay. Δεν θυμάμαι ότι ήταν από το Xanathar. Παρόλο που η Αθηνά έχει μια τρέλα με το Tassas. Γι' αυτό έκανε και το One Shot άλλωστε με το Tassas, το Inspire. Άρα λοιπόν Forge Cleric μέσα από το Xanathar's Guide. Ναι, ο οποίος είναι απλά ντούκι, φτιάχνει πολλά ωραία. Μπορεί να κάνει enhance weapons, παρόλο που δεν είναι μαγικά. Έχει πολύ ωραία spell. Και σε πολύ ψηλά level παίρνει resistance, όχι, νομίζω έκτο level παίρνει resistance σε fire damage και στο 17 παίρνει immunity σε fire damage. Σαν forger, ναι. Γίνεται ύφεστος. Άρα να τη φοβόμαστε την ανάσα, θα γίνει λίγο OP αργότερα. Θα πρέπει να την προσέχουμε πολύ την ανάσα μας. Μιας και ανέφερε η Ευαγγελία ότι της θυμίζει λίγο multiclassing, έχουμε π.χ. το Grave domain, που είναι επίσης από το Xanathar, άμα θυμάμαι καλά. Είναι ο necromancer της υπόθεσης. Πάση, ναι. Είναι ανάμεσα σε life και death. Θέλω να μας πεις και για άλλα domains. Δηλαδή, ό,τι ξέρεις από το main extra, πες μας, σε παρακαλώ, να μας διαφωτίσεις τι υπάρχει στα expansions. Βασικά, το Grave ήθελα να λύσω λίγο. Okay. Ότι, άμα θέλετε να κάνετε κληρικό, ο οποίος να έχει κάτι βάση σε lifelink, είναι πολύ ωραία ιδέα να κάνετε Grave. Να διαλέξετε το Grave domain, γιατί μπορείς, ξέρω εγώ, να κάνει sense undead. Και επίσης, μπορείς να ρίξει scare σε κάποιον, ο οποίος ας ελπίσουμε ότι θα είναι ενάντια σου και όχι από το πάρτι σου. Σας παρακαλώ, άνθρωποι, μην το κάνετε αυτό. και δίνει disadvantage την ώρα της μάχης. Ή ακόμα και όταν αυτό που ανέφερα για το lifelink είναι ότι αν κάποιος σε μεγάλα level πεθάνει από τους enemies, ότι μπορείς να πάρεις είτε εσύ ή κάποιος από την ομάδα σου τα αντίστοιχα HP πίσω. Σαν vampire leeching, τύπος. Ναι, σαν lifelink. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν έχω παίξει κανένα από τα καινούργια, να σου πω την αλήθεια, αλλά έχω κάτσει και έχω κοιτάξει σε περίπτωση που αποφασίσω ξανά να κάνω κληρικό. Και έχω δει ότι έχουν φτιάξει πολύ ωραία domains. Ναι, και εγώ βλέπω ότι υπάρχουν 7 καινούρια. Να τα αναφέρω λίγο γρήγορα, θες να τα πεις εσύ? 7 καινούρια, ναι. Ένα, 4 έχω εγώ. Ωραία, έχω το Death Domain, το Forge Domain που το είπαμε, το Grave Domain που το είπαμε, το Arcana Domain, φαντάζομαι εντελώς Mage,
το Peace Domain, το Order Domain ναι. και το Twilight Domain. Που λένε ότι είναι υπερθεϊκό όλοι στο ίντερνετ, δεν ξέρω γιατί. Twilight Domain είναι απίστευτο. Αφού για πες μας γι' αυτό. Σκέφτο. Γενικώς η όλη ιδέα του Twilight Domain είναι ότι το βράδυ οι άνθρωποι πάνε και πέφτουν για ύπνο. Οπότε είναι κάτι το οποίο σαν... άμα το σκεφτείς ότι το βράδυ ξεκουράζεσαι, mm-hmm. οπότε είναι κάτι το οποίο περιμένεις να γίνει για να μπορέσεις να κάνεις recharge. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή είναι σκοτεινά και υπάρχουν όλα αυτά τα creatures, τα sinister και που κρύβονται μέσα στο σκοτάδι, ότι προσπαθείς να βρεις αυτή την, το balance και να κρατήσεις τον κόσμο safe από αυτά τα... Τουλάχιστον έτσι το έχω δει εγώ. Και από ό,τι βλέπω έχει λέει Dark Vision, το οποίο μπορεί να το κάνει share και με το υπόλοιπο party λέει. Μπράβο. 300 feet. Oh my god. Γιατί, ναι, δεν ξέρω αν μπορείς να δεις 300 feet μακριά, αλλά... Κατά μεσήμερα. Αλλά αν θα μπορούσες, θα μπορείς. Αλλά μπορείς να δεις με Dark Vision. Μπορείς να το κάνεις share, άμα θέλεις. Και άμα δεν θέλεις να το κάνεις share, μπορείς να τραβήξεις φως από το φεγγάρι και να φωτίσεις γύρω σου. Μιλώντας για share, κάντε like, subscribe, κάντε και share άμα θέλετε το βίντεο. Και ένα από τα καλύτερα εμένα που μου αρέσει είναι ότι μπορείς να πετάξεις στο σκοτάδι. Ναι, αυτό το είδα και εγώ και μου φάνηκε πολύ κουλό. Δηλαδή, σε φάση, είναι ότι... Τώρα πάλι θυμάμαι τον Αλέξιο που μας έλεγε ότι τα expansion είναι σπασμένα για να πάει κόσμος να τα αγοράζει. Μου φαίνεται υπερβολικά σπασμένο αυτό, ας πούμε. Ο συγκεκριμένος κλέρικ. Όχι, αν σκεφτείς ότι μπορείς να πετάξεις μόνο το βράδυ. Αλλά μπορείς να πετάξεις! Πετάξεις! Εντάξει, δηλαδή, δεν λέμε ότι... Ο άλλος για να πετάξει να πάει level 16, ας πούμε. Υπάρχουν όρια για το τι θα κάνεις. Πώς θα πετάξεις ή πόσο γρήγορα θα πετάξεις. Δεν είναι ότι είναι και τόσο σπασμένο πια. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά και λίγο να μπορείς να εωρηθείς πάνω από μια χαράδρα, ας πούμε, ή να πας σε ένα σημείο που δεν φτάνεις κανονικά. Δεν είναι λίγο. Έστω και να το κάνεις το βράδυ ή το Twilight. Κάτι, το Twilight μπορεί να κρατάει μισή ώρα, ξέρω, 10 λεπτά. Αλλά ναι, δεν, νομίζω έχει να κάνει και με, καθαρά και με το τι θα πει και ο DM σου εκείνη την ώρα. Τέλος, δηλαδή ο Cleric εμφανίζεται στα μάτια μου τώρα σαν μια κλάση που κάνει τα πάντα, με 14 διαφορετικά subclasses, ας πούμε. Μόνο που περιορίζεται μέσα από την ηθική του, ας πούμε, και τους θεούς του. Ναι, αλλά φαντάζομαι ναι. κάποιοι Cleric σαν τον Death, τον Grave και αυτούς δεν θα είναι πιο chaotic, πιο evil θεοί. Πάλι όμως μέσα στα περιθώρια των θεών τους, πιστεύω. Δεν νομίζω δηλαδή κάποιος... Εντάξει, τα skill που κάνεις δεν είναι ότι μπορείς να τα κάνεις έτσι, ναι. Χωρίς έχουν τέτοιο έχεις... περιορισμούς, ναι, το είδα. Και χρειάζεται και long rest από ό,τι είδα για τα περισσότερα. Μπράβο. Οπότε αυτό τον ότι περιορίζει πολύ. Εξού και η Αθηνά έκλαιγε συνέχεια, θέλω πίσω τα σπέλ μου, θέλω πίσω τα σπέλ μου. Τα σπέλ μου. Αυτό. Αλλά παίρνω τώρα μια ωραία πάσα από τον εαυτό μου για τον εαυτό μου. Και θα πούμε για το Channel Divinity, μιλώντας για skills που γίνονται με long rest, το οποίο εγώ έπαθα λίγο, ας πούμε, shock ερχόμενος από την πρώτη, όπου στην πρώτη το turn and day ήταν κάτι σαν cantrip και εδώ βλέπω ότι είναι μόνο μία φορά ανάμεσα σε rests και με holy symbol. Και το holy symbol δεν το καταλαβαίνω κιόλας, θες να μου πεις λίγο τι είναι το holy symbol σε μέρα με την παλιά version και με άσχετος. Ναι. Και πού το βρίσκεις και γιατί το θες και γενικά περί του holy symbol λίγο και του κληρικού. Εντάξει, το που το βρίσκεις είναι ανάλογα το backstory σου για το πώς θα διαλέξεις να έχεις γίνει ο κληρικός και πώς θα ήρθες σε επαφή με το Θεό σου και οτιδήποτε. Αλλά το holy symbol, το πώς μοιάζει, βασίζεται πάνω στο Θεό που πιστεύεις και παίρνεις τη δύναμή σου από το Θεό αυτό. Μπορείς να το κάνεις οτιδήποτε. Το holy symbol σου μπορεί να είναι οτιδήποτε. Για παράδειγμα, οι χαρακτήρες μου είχε... Ήταν Tempest. Ήταν επειδή ήταν λίγο brood το campaign που παίξαμε. Mm-hmm. Οπότε δεν υπήρχαν ακριβώς οι θεοί που υπάρχουν στα βιβλία. Okay. Ναι, ήταν homebrew. Homebrew λίγο για να πούμε, γιατί αναφερόμαστε στους αρχάριους σε αυτό το podcast. Είναι
τα campaigns που είναι με σπιτικούς κανόνες. Ο DM έχει κάνει ένα δικό του κόσμο. Εξού και ο τίτλος ψημένος στο σπίτι, ας πούμε. Φτιάχνουμε στο σπίτι, ναι. Έχει custom κανόνες που έχει φτιάξει ο DM με τους παίχτες, έχουν συμφωνήσει. Και μπορεί να έχει δικούς θεούς, δικούς κανόνες. Του. Γενικά, δικό του σύμπαν. Δεν είναι βασισμένο πάνω στα βιβλία. Ωραία, τώρα συνέχισε μετά από αυτό. Ή μπορεί να είναι βασισμένο στα βιβλία, απλά να έχουν αλλάξει τα ονόματα για να μπορέσουν να κάνουν κάποιους θεούς ή κάποια πράγματα να είναι λίγο πιο διαφορετικά. Αλλά να είναι βασισμένο πάνω σε θεούς. Θα πάρω ελληναράδες και θα κάνω κληρικούς του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Άρη, της ΑΕΚ και τα λοιπά. Και θα είναι σκίσμα βάσει τις ομάδες τους. Homebrew όσο δεν πάει. Και κατεβαίνουν οι κληρικοί του Ολυμπιακού. Οι κληρικοί του Παναθηναϊκού τους περιμένουν στη γωνία. Κάνουν cast. Το τριφύλι. Σηκώνουν το τριφύλι, το Holy Symbol. Καλά σκάω. Έλεγες για το Holy Symbol, ναι. Holy και το Homebrew το δικό σας και το δικό σου Holy Symbol θα μας έλεγες ποιο ήταν. Ναι, ήταν κεραυνός. Γιατί ήταν Tempest. Και η χαρακτήρας μου είχε αποφασίσει αντί να φοράει το Holy Symbol της στο λαιμό, το είχε βάλει πάνω στην ασπίδα της. Οπότε όταν ήθελε να κάνει κάτι με το Holy Symbol, απλά χρησιμοποιούσε την ασπίδα. Σήκωνε την ασπίδα. Ναι. Ενδιαφέρον. Άρα δηλαδή το Holy Symbol είναι οποιοδήποτε αντικείμενο θεωρείς ότι είναι η σύνδεσή σου με το θείο, ας πούμε, συμβολίζει. Ναι. Ναι. Okay. Μάλιστα. Βάζεις ένα αυτοκόλλητο του Holy Symbol πάνω, ξέρω εγώ, στα χέρια σου. Και... μπορεί να το κάνεις τατουάζ. Το κάνεις τατουάζ και είσαι εσύ το Holy Symbol. Δεν νομίζω ότι πάει τόσο μακριά. Ναι. Πάει. Δεν νομίζω, καλέ. Δεν ξέρω. Σας πρέπει να το ψάξουμε. Θα ήθελα τώρα όμως με βάση αυτό να μας πεις και την... αφού μιλάς για το χαρακτήρα σου, θέλω να μας πεις για την πιο έτσι γαμάτη στιγμή. Α, το σαν κληρικός. Η επική στιγμή σου ως κλέρι. Η επική στιγμή σου, ναι. Επική στιγμή σαν κληρικός. Ναι. Υιοθέτησε Δράκο. Βρήκε μετά από μάχη που είχαμε κάνει. Άμα θυμάμαι καλά, ήταν τα γενέθλιά μου κιόλας εκείνη την ημέρα. Τι σου κάνει τώρα, Δρακάτσι. Ήταν κοντά τα γενέθλιά μου. Δεν ήταν τα γενέθλιά μου, αλλά ήταν κάπου εκεί τα γενέθλιά μου. Οπότε, σαν δώρο, βρήκαμε μετά από μάχη που είχαμε κάνει με έναν δράκο, βρήκαμε μέσα στο nest του ένα αυγό από άλλου χρώματος δράκο. Κουκουμάτς. Ναι. Κουκουντράγκον. Γι' αυτό η Αθηνά είχε πλάκα, είχε αναφέρει ότι η χαρακτήρας μου πια έμοιαζε τελείως σαν την Daenerys Targaryen. Είχες κάποια επική στιγμή με το δράκο σου στο campaign? Όχι, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Είχες κάποια, μιλώντας για όλο αυτό, είχες κάποια επική στιγμή ως cleric? Γιατί ένα δράκο θα μπορούσε οποιαδήποτε κλάση να τον κάνει adopt, ας πούμε. Σαν cleric είχα κάνει, είχα γίνει attuned με το, was it, το book of, νομίζω ήταν book of the life. Για πες. Είχε γίνει η χαρακτήρας μου attuned από αυτό και μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα. Μπόρεσε και... αν και τώρα αυτή τη στιγμή πάλι θα αναφέρω το τέτοιο. Άκου, γιατί η επική είχε... στιγμή που είχες, το ανέφερες 20 στα πρώτα μας επεισόδια, γιατί έκανες striptease στο Σιά των Βαρβάρων. Ναι. Αυτή ήταν η πιο επική στιγμή. Ας εγκλητώσω από το να σκέφτεσαι. Γιατί η επική στιγμή ήταν ότι μπόρεσα και είχε πιάσει ο άλλος την Tiamat. Στο τέτοιο. Mm-hmm. Την είχε φυλακίσει και εγώ την μπόρεσα και την έβγαλα μέσα από τα δεσμά, ενώ δεν ήξερα ότι ήταν δικιά μου... Όπα, αυτό μπορεί να είναι όντως επικοινωνία. Είχε γίνει μια μάχη μεταξύ δύο στρατών, του ενός θεού και του άλλου θεού. Της θεού που... του καλού εγώ, και του κακού πες, τελείως. Του καλού και του κακού θεού. Και επειδή ήμουν η μόνη κληρικός αυτής της θεάς, δεν υπήρχε άλλος κληρικός, γι' αυτό το λόγο και όταν είχε γίνει μάχη έπρεπε η κληρικός μου, παρόλο που ήταν σαν χαρακτήρας κλειστή κλπ,
Έπρεπε να βγει και να μιλήσει στον κόσμο για τη Θεό την οποία θα υποστηρίξουν σε εκείνη τη μάχη. Okay. Και για αυτή τη μάχη χρησιμοποιήσατε τους mass battle κανόνες που είχε το version 1 και δεν ξέρω αν έχει το 5. Δεν νομίζω. Νομίζω απλά ήταν, πρέπει να ήταν απλά μια κατάσταση καρίσμα ή κάτι τέτοιο. Όχι. Καρίσμα ήταν. Αυτό, είδες, το είπα. Όχι, εννοώ για τη μάχη-μάχη των στρατών. Χρησιμοποιήσατε κανόνες mass battle. Μάχη-μάχη είχαμε κάνει όπως είχαμε κάνει αυτό τώρα τελευταία. Με το Διονύση. Που καθίσαμε σε ένα session και κάναμε στρατηγική για το πώς θα πάμε. Μάλιστα. Άρα ήταν καθαρά το πάρτι τι θα έκανε και όχι ο στρατός. Όχι, δεν θα κάνουμε στρατηγική για ολόκληρο το στρατό. Η απογοήτευση του version 1. Όχι, κάναμε στρατηγική για όλο το στρατό. Ναι, θέλω να πω, δεν ελέγχατε όμως όλο το στρατό. Ελέγχατε μετά μόνο το πάρτι σας. Ναι, ναι. Απλά λέγαμε ότι εσείς θα πάτε από εκεί, εγώ θα... Ο δικός μου χαρακτήρας θα οδηγήσει αυτούς εκεί πέρα, αυτός ο χαρακτήρας θα οδηγήσει αυτούς και ουσιαστικά ο π.χ. Archers θα πηγαίνουν από εκείνη την πλευρά και θα ρίχνανε τα βέλη τους εκεί πέρα. Συγκράτησε για να βάλουν φωτιά. Συγκράτησε τα δάκρυά σου, Σπύρο. Εντάξει. Γιατί καλέ. Γιατί στο version 1 είχε full mass army, είχε ολόκληρο κεφάλαιο για mass army battle rules, ας πούμε, και ναυμαχίες και όλα αυτά. Όχι, όχι. Βλέπω τώρα αυτά έχουν εξαφανιστεί και στεναχωριέμαι. Α, ξέχασα την ερώτηση. Έχουμε κάποιο, επειδή δεν αναφέραμε τίποτα σε αυτό το επεισόδιο πέρα από τη Μελισάντρε, έχουμε κάποιο άλλο έτσι pop culture κληρικό. Α, να ναι. Αναφέρουμε. Το John Constantine. Από τα comic. Ναι. Είναι κληρικός. Σκέψου, είναι όλη την ώρα με σταυρούς και... Ναι, αλλά κάνει heal. Θα μπορούσε να είναι ο τέτοιος, να είναι war cleric. Ναι, αλλά so ακόμα και αυτοί κάνουν heal. Άμα δεν κάνει heal, δεν κάνει, είναι... έχει το holy water, κάνει εξοργισμούς, κάνει... Heal κάνει, γιατρεύει. Έχει γιατρέψει, νομίζω. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα κάνεις heal. Είναι. Γιατί μπορεί να... Δεν είναι απαραίτητο ο κληρικός ότι να πάρει heal, γιατί μπορείς να διαλέξεις... Να πεις ότι ξέρεις κάτι, δεν θα φτιάξω δεν θα πάρω καθόλου heal spells. Κάτι μέσα μου πεθαίνω. Άρα καλά το είπα. Ο John Constantine λοιπόν είναι World Domain Cleric. I'm not playing telephone between you two. Makito and Lumi, he's Odyssey. But it's time for you lot to bugger off. One more second. Α, μέσα στην προποκουλτούρα να πούμε και το καλό, ένα καλό spell. Α, δεν ξέρω. Όπως ο John Constantine, ας πούμε, που έχει διάφορα spells που κάνει. Καταρχάς έχει μόνιμο το Holy Symbol. Mm. Και πολλές φορές κάνει μπρος-πίσω στην κόλαση και στον κόσμο με Holy Waters. Okay. Teleportation. Divine Teleportation. Ναι. Άρα έχουμε τον Constantine. Τον έχουμε. Ωραία, εντάξει, πειράζει. Μας στάνει ο Constantine. Λοιπόν. Δεν είπαμε για τα spells του τίποτα, αλλά δηλαδή για τα spells θα κάνουμε ειδικό επεισόδιο με αφού κάνουμε όλα τα classes και τα races, μην πιάσουμε όλα τα spells. Κάτσε τότε να κάνουμε κάτι άλλο σαν ερώτηση. Ποιο είναι το πιο επικό spell που μπορεί να έχει ένας κληρικός και θα θέλει οπωσδήποτε κάποιος να το πάρει. Πέρα από το Raise Dead, ξέρω εγώ. Καλά, έχει ναι, το True Resurrection, το οποίο μπορεί κάποιος να έχει πεθάνει πόσα χρόνια πριν, μέχρι και 200 χρόνια. Και άμα δέχεται να ζωντανέψει, απλά μπορείς να το ζωντανέψεις. Ορίστε. Ενδιαφέρον! Για σένα αυτό είναι το πιο επικό spell. Υπάρχουν και πιο επικό. Επικό, δεν ξέρω αν θα το βλέπω επικό, όσο το ότι είναι πολύ καλό spell. Για μένα είναι το Geese. Όπως είναι στο Code Geese. Geese. Ναι. Okay, ναι. Το Geese. Το οποίο τι κάνει. Ό,τι κάνει και στο τέτοιο... Α! Η τύπης από το God Gears. God Gears. Πια... Η Σεσέ. Θα μπορούσε να είναι Cleric. Ναι, είναι Cleric. Η Σεσέ. Ναι, είναι Cleric. Ναι. Οκ, αλλά τι κάνει το Gears τελικά. Κάνει Dominion σε κάποιον. Ότι ανάλογα του λες κάποιου κάτι και το κάνει. Ναι. Άρα είναι από το Knowledge Domain. Ή είναι από το Cleric το... Γιατί θέλω το knowledge domain έχει τέτοιες spells πολλά. Ναι, όντως, suggestion. Όχι, είναι γενικό του κληρικού. Α! Λες σε κάποιον να κάνει κάτι και το κάνει. Αλλά θα είναι πολύ high level, φαντάζομαι. Ναι, ωραίο. Βασικά
Δεν είναι από domain, είναι spell το οποίο μπορεί να το πάρει και ένας wizard. Α, οκ, οκ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα spells πιο αναλυτικά όταν μιλήσουμε για τα spells μετά τα races. Στα αντίστοιχο βίντεο, ναι, podcast. Θα πείστε στα αντίστοιχα podcast μας. Λοιπόν, κάπου εδώ μπορούμε να κλείσουμε, πιστεύω. Είπαμε πολλά πράγματα. Μια κλάση που έχει πολλές επιλογές. Τι θα πούμε στο επόμενο? Wizard. Ωραία. Στο επόμενο λοιπόν βίντεο θα πούμε για τους μάγους. Και μέχρι τότε... Πες το, Ελένη. Να παίζει το D&D, κάνει καλό. Κάνει πολύ καλό. Ειδικά στην ψυχοσύνθεση. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.